Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, μιας επετείου την οποία τιμούμε με έναν ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο, αλλά πάντα την έχουμε στην καρδιά μας. Να ξεκινήσουμε το απόψινό μας δελτίο φυσικά με την ενημέρωση του Σωτήρη Τσόδρα για τον κορονοϊό, τα κρούσματα του οποίου εμφανίζονται αυξημένα, ωστόσο χωρίς ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ως σήμερα, περισσότερα από 440.000 κρούσματα της λίμωξης από το νέο κορονοϊό έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 19.700 επιβεβαιωμένους θανάτους. Οι τοπικές επιδημίες του ιού σε κάθε χώρα του κόσμου συνεχίζονται με διαφορετική ταχύτητα αύξησης και σε χώρα αλλά και σε κάθε τόπο ανάλογη με τα μέτρα και την τήρησή τους. Σήμερα ανακοινώνουμε 78 νέα κρούσματα από τη λίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 821. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 53 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη, οι περισσότεροι είναι άνδρες και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημία συνεχίζεται στη χώρα μας χωρίς να υπάρχει μεγάλη εκθετική αύξηση. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και έναν τελευταίο που πληροφορηθήκαμε πριν 5 λεπτά από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης. Και έτσι συνολικά σήμερα στη χώρα μας από το νέο ιό έχουμε 22 θανάτους. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Σε αυτή τη λίστα είναι 18 άνδρες και 4 γυναίκες. Οι 21 από τους 22 έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. 36 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσότερα από 10.000 εργαστηριακά τεστ. Εστίες υπερμετάδοσης του ιού μπορεί να γίνουν η κοινότητα στην οποία ζούμε ο καθένας, αν με ελαφρότητα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και θεωρούμε πως δεν κινδυνεύουμε να μεταδώσουμε την νόσο σε άλλους. Τα σπίτια που έχουν ηλικιωμένους, οι οίκοι ευγυρίας, οι χώροι νοσηλείας χρονίως πασχόντων, είναι κύριοι χώροι στους οποίους δεν θέλουμε να εισχωρήσει ούτε ένα ύποπτο περιστατικό. Τα γυροκομεία, όταν δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και οι κανόνες προστασίας, δύο και τρεις φορές πιο αυστηρά, θα γίνουν οι αδύναμοι κρίκοι στη μάχη με τον ιό, στη μάχη για τη ζωή. Σε όλο τον κόσμο, ένα από τα μέρη που χτυπιούνται στην κυριολεξία πιο σκληρά από τον καινούριο ιό είναι τα γυροκομεία, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με υψηλά ποσοστά θανάτων. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στην τραγική εικόνα των οίκων ευγυρίας στην Ισπανία και τι αντιμετώπισαν εκεί αβοήθητοι και υπέργυροι ηλικιωμένοι ασθενείς. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για αυτούς τους χώρους. Σε αυτές τις οδηγίες κρίνεται αναγκαία η συστηματική εφαρμογή προφυλάξεων και μέτρων που αφορούν στην έγκυρη ανίχνευση και αποτροπή διασποράς όχι μόνο του νέου ιού, αλλά και άλλων αναπνευστικών ιών συμπεριλαμβανομένου και του ιού της γρήπης. Τα μέτρα αφορούν όχι μόνο αυτούς που μένουν εκεί, αλλά και τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους. Περιλαμβάνεται εκεί αναστολή των ομαδικών δραστηριοτήτων, καθολική απαγόρευση επισκεπτηρίου, παρά μόνο για ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους και από άτομα που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, και πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις η είσοδος γίνεται με αυστηρά μέτρα προστασίας. Παρόμοια εικόνα πρέπει να έχουμε και για τα σπίτια μας, αν έχουμε ηλικιωμένους και ανθρώπους αυξημένου κινδύνου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην έχουμε καθόλου ή σχεδόν καθόλου επαφή με αυτούς, παρά μόνο για βοήθεια και με αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Να καλησπέρασω τον Ζήση Πουτιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Χρόνια πολλά στην εθνική μας επέτειο, μια διαφορετική εθνική επέτειο. Θα δούμε πιο κάτω πώς τιμήθηκε έτσι, σε αυτήν την περίεργη και συναισθηματικά φορτισμένη μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Να ξεκινήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριος Τσόδρας. Ναι, μεν έχουμε περισσότερα κρούσματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα αξιόπιστα στοιχεία αφορούν στους διασωληνωμένους και στους θανάτους. Προς το παρόν δεν έχουμε αυτή την εκθετική πορεία που έχουν άλλες χώρες. Το τονίζω, προς το παρόν. Έτσι.
Να πω ξανά χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, παρά τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, έτσι μια ξεχωριστή περίοδος όπως το είπες εσύ. Αυξημένα από χθες, αλλά δεν έχουν έτσι μια ανησυχητική αύξηση. Και προς, αυτά τα προς το παρόν, γιατί αναμένεται αύξηση τις επόμενες εβδομάδες. Όλοι αναμένουν την αύξηση τις επόμενες δύο εβδομάδες, να το πούμε αυτό. Έτσι. Ναι, και πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς αυτό. Έτσι. Έχουμε. Και αυτό και ο κύριος Τσιόρδρας τον βλέπεις ότι έχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και δεν θέλει να πει ότι και καλά κάνει. Γιατί. Θα έχουμε κάποια προβλήματα μάλλον στην σημερινή μας σύνδεση με το ΣΥΣΥ. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε ή αν να πάμε σε κάποιο ρεπορτάζ. Εμείς να πούμε βεβαίως ότι οι ειδήσεις συνεχώς από το μέτωπο του κορονοϊού και στην περιοχή μας έρχονται και βεβαίως δεν είναι και θετικές, των αντίον μάλιστα. 4 νέα κρούσματα έχουμε στην Καστοριά, σύμφωνα με τα εκεί τοπικά sites, ενημέρωση πριν από λίγο. Συνολικά στα 33 τα κρούσματα στην Καστοριά, κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Καστοριά, το Αργό Οριστικό και την εκεί ευρύτερη περιοχή, αλλά και για ολόκληρη την δική μας περιοχή. Και βεβαίως αυτό θέτει και πάλι ένα προβληματισμό για τα μέτρα που ίσως θα έπρεπε να πάρει το κράτος και η πολιτεία για την Καστοριά, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Επίσης, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο αδερφός του 53χρονου και γιος 89χρονος που κατέληξαν από τον κορονοϊό από τη Σιάτιστα μεταφέρεται και αυτός σε νοσοκομείο με ύποπτα και κάτι περισσότερο συμπτώματα περί κορονοϊού. Εντάξει, ελπίζουμε στη δική του περίπτωση να πάνε όλα καλά. Και βεβαίως να πούμε ότι στο επίκεντρο και πανελλαδικά βρίσκεται η ιστορία του θανάτου της 41χρονης στην Καστοριά. Ζήση. Ζήση, μας ακούς? Ναι, ναι. Παναγιώτη, λέγαμε λοιπόν για αυτά που έλεγε ο κύριος Τσιόδρας. Πες μας τώρα, επειδή όση ώρα προσπαθούσαμε να συνδεθούμε, είπα για την Καστοριά και για τη Σιάτιστα. Πες μας τι συμβαίνει με τον αδερφό του 53χρονου. Ναι, ο αδερφός του 53χρονου, που ήταν το πρώτο κρούσμα στη Δυτική Μακεδονία και δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή του, είναι από τις 6:30 στο νοσοκομείο Μαμάτσιο της Κοζάνης. Έχει διακομιστεί μετά από επικοινωνίες που υπήρχαν και με γιατρούσαν, γιατί είναι ως ύποπτος σε καραντίνα, υπό το κρούσμα εννοώ. Τελικώς είναι εμπείρετος, μαθαίνουμε, έχει κάποια άλλα συμπτώματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου εξετάζεται από τους γιατρούς προφανώς να του πάρθει και δείγμα. Θυμίζουμε ότι λίγες ημέρες πριν είχε χάσει και την μητέρα του, η οποία διαπιστώθηκε ως κρούσμα κορονοϊού μετά το θάνατό της. Έτσι. Άρα και ο αδερφός λοιπόν 53χρονο αυτή τη στιγμή είναι στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Ζήση, ξέρουμε αν έχουμε. Ξέρουμε αν έχει η κατάστασή του, αν εμπνέει ανησυχία, αν. Αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, επειδή ξέρεις ότι είναι επί του πιεστηρίου που λέμε η είδηση, ναι. Από το δελτίο, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση της υγείας του. Μας έχει μεταφερθεί ότι έχει έντονα συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο του κορονοϊού. Έτσι, παραπέμπουν και το λέω προσεκτικά. Εμπείρετος, διάρειες μου λένε, τέτοια προβλήματα, ίσως και με το αναπνευστικό κάποιο πρόβλημα. Θα το δούμε στο ρεπορτάζ όσο θα τρέχει και τις επόμενες ώρες και αφού θα εξεταστεί κανονικά από τους γιατρούς του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Μάλιστα. Να πούμε, μιας που είμαστε στο Βόλιο, σήμερα το πρωί πήγαν στη Δαμασκηνιά και στην Δράγα οι δύο γιατροί εθελοντές από την Αθήνα, από το Διαγνωστικό Κέντρο της Αθήνας. Και μπράβο τους, να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Είναι εθελοντές. Προφανώς. Εννοείται. Και φυσικά εθελοντές, μαθαίνουμε ότι υπήρξαν και τοπικοί γιατροί, οι οποίοι όμως τους απαγορεύτηκε, καθώς θα έπρεπε να φύγουν από το σύστημα υγείας που τους χρειάζεται. Αυτοί, επειδή είναι στον ιδιωτικό τομέα και ίσως επειδή έχουν περάσει και λίγες μέρες. Τους άφησε ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία να μπουν σήμερα εκεί. Εξέτασαν όλους τους κατοίκους, πήραν δείγμα από αυτούς που εμφάνιζαν κάποια συμπτώματα. Λένε ότι τους είδαν σε καλή κατάσταση γενικώς. Okay. Έτσι. Και το ψυχολογικό τομέας είναι αυτό που πρέπει να
πέσει ιδιαίτερο βάρος και βεβαίως η ιατρική τους περίθαλψη γενικώς, γιατί πρόκειται για ένα απομονωμένο χωριό, δύο απομονωμένα χωριά, όπως καλά ξέρουμε. Να πούμε, Ζήση, ότι, ότι ανακοινώθηκε. Είναι πολύ καλό αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπαίνει σε καραντίνα και ο Δήμος Μίκης, ο Εχήνος ουσιαστικά στην Ξάνθη. Ναι, είναι μουσουλμανική κυρίως πληθυσμοί, Έλληνες μουσουλμάνοι. Έτσι. Θα το συνδέσω αυτό μετά με την Καστοριά που έχουμε και εκεί μια εξέλιξη. Γι' αυτό θα το πούμε γι' αυτό. Απλώς να κλείσουμε με Δαμασκηνιά και Γαλατσιά. Οι κάτοικοι λένε ότι ήταν πολύ ηθικά, σωστό και καλό για μας που ήρθαν εδώ οι γιατροί. Αλλά περιμένουμε και τα αποτελέσματα για να ξέρουμε ότι δεν έχουμε νοσήσει. Αυτές είναι οι σημερινές εξελίξεις από τα δύο χωριά της καραντίνας, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα λέμε. Δαμασκηνιά και Δαμασκηνιά. Να πούμε, Ζήση, τι γίνεται με τις 41χρονες. Κυριαρχεί στο προσκήνιο το θέμα της 41χρονης που έχασε τη ζωή της από τον κορονοϊό. Η κηδεία της έγινε σήμερα και έχει διαταχθεί και έρευνα για το πώς χάθηκε αυτή η ζωή, έτσι. Ναι, και αυτό είναι κάτι που ελέγχεται για το κατά πόσο επικοινωνίες υπήρχαν με τον νεοδί, τι επικοινωνίες υπήρχαν, τι εντολές δόθηκαν σε αυτήν τη γυναίκα. Έτσι, καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι μια περίπτωση η οποία σαφώς χρήζει περαιτέρω έρευνας. Να πω Ζήση, πριν πεις για τις 40, να κάνουμε μια διακοπή, να δούμε τι είπε ο κύριος Τσόδρας για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί ρωτήθηκε σήμερα. Έτσι. Είπα νομίζω και στο λόγο που και στα αυτά που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις των περιστατικών στη χώρα μας, ότι είναι μια νόσος η οποία μπορεί να φερθεί άσχημα, αλλά πολύ σπάνια, και να συμπεριφερθεί και να εξελιχθεί σε μια σοβαρότατη πνευμονία, ακόμα και σε νέους κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους. Είναι μια νόσος για την οποία δεν έχουμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι το 95% των ανθρώπων την περνάει, το 80-85% σε πολύ ήπια μορφή και ένα 5-10% σε μια μέτρια προσοβαρή μορφή που απαιτεί και νοσηλεία στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα στη χώρα μας αυτή είναι η εικόνα, δεν διαφοροποιείται, το μήνυμα δεν αλλάζει. Αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες υπόψη τους είναι τα σοβαρά συμπτώματα και η επικοινωνία με τον γιατρό για αυτούς που έχουν ήπια κατάσταση ίωσης. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε και υποκείμενο νόσημα. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υποκειμένων νοσημάτων και όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με προσωπικό θεράποντα ιατρό, πρέπει να απευθύνονται στα κατατόπους νοσοκομεία αναφοράς, ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι σημαντικό για να μην θρηνήσουμε ζωές σε ανθρώπους οι οποίοι έμειναν σπίτι και δεν τους δόθηκε η κατάλληλη οδηγία ή δεν ακολούθησαν τη σωστή οδηγία. Πάντα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και ο πολίτης. Μαζί παλεύουμε τον κοινό εχθρό σε μια επιδείνωση συμπτωμάτων, να αναζητάνε βοήθεια και να δίνεται κατάλληλη θεραπεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι και ο κύριος Πολάκης, διαβάζω εδώ, έκανε δηλώσεις. Τέλος πάντων, είναι τραγικό περιστατικό, ό,τι και να λέμε εδώ τώρα. Μόλις 41. Ναι, το οποίο περιστατικό έχει προκαλέσει και μια πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή πράγματα που δεν τα βλέπαμε. Βλέπω τις τρεις κυρίες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται σήμερα στον κύριο Κασαπίδη για κάτι που είπε σε μια πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ. Θα το δούμε και πιο μετά αυτό, ναι, για το 53χρονο, να το δούμε λίγο μετά. Ζήση, ήταν ατυχές αυτό που είπε ο κύριος Κασαπίδης πάντως. Ναι, ατυχές είναι. Λεκτικά είναι πολύ ατυχές. Δεν ξέρω τι προσπαθούσε να πει ο κ. Κασαπίδης. Προφανώς να πει για το νοσοκομείο, αλλά νομίζω ότι μια διορθωτική δήλωση θα ήταν καλό να γίνει. Έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και μαθαίνω και στην Καστοριά έχει δημιουργηθεί ένας προβληματισμός για αυτή τη δήλωση. Πάντως, επειδή. Σήμερα ναι, ζεις, πρωί... να μείνω λίγο σε αυτό, αν θέλεις. Εντάξει. Είναι ατυχής, είναι ατυχής η δήλωση και το λιγότερο θα έλεγα ατυχής η δήλωση του κυρίου Κασαπίδη. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος και εκφραστικά ατυχής, όχι μόνο επί της ουσίας, αλλά να πω ότι εντάξει, είμαστε και σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που το κάθε τι που λέγεται να το παίρνουμε και να το εκμεταλλευόμαστε και πολιτικά, νομίζω ότι καλό θα είναι να το αποφεύγουμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Μπορούσα να κάνω μια ανάρτηση στο Facebook, κάτι τώρα, κοινή δήλωση και όλο αυτό. Νομίζω ότι κάνω και την κριτική, θεωρώντας από την πλευρά των βουλευτριών του ΣΥΡΙΖΑ ότι εντάξει, δεν κάνει καλή πολιτική στο θέμα του κορονοϊού ο κ. Κασαπίδης. Δηλαδή, βρήκαμε αφορμή
Εντάξει, νομίζω ότι την ώρα αυτή καλό θα είναι όλοι να είναι πιο προσεκτικοί. Του κυρίου Κασαπίδη συμπεριλαμβάνεται. Γι' αυτό λέω ότι ίσως ο κύριος Κασαπίδης θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διορθωτική δήλωση. Προφανώς ο άνθρωπος νομίζω δεν εννοούσε αυτό το πράγμα, αλλά λεκτικά τώρα ήταν ένα λάθος. Εκτιμώ ότι δεν ξέρω, δεν ελπίζω να μην είναι κάτι άλλο. Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και κρούσμα επιβεβαιωμένο πρώτο στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Ένας 78χρονος, ο οποίος 58χρονος. Ήταν δύο ημέρες στο νοσοκομείο. 58χρονος. 58χρονος. 78χρονος. Α, 78χρονος. Ναι. 78χρονος είναι, ναι, mm-hmm. Ο οποίος νοσηλευόταν δύο μέρες στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Τελικά διαπιστώθηκε σήμερα ότι όντως είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού. Τώρα πάντως, έχω ερώτημα όμως, Ζήση, έχω ερώτημα. Δεν το ξέρω. Ζήση, έχω ερώτημα. Νοσηλευόταν ως ύποπτο κρούσμα κορονοϊού ή όπως είδαμε και σε άλλα νοσοκομεία ως ασθενής με άλλη συμπτωματολογία, τέλος πάντων. Μαθαίνω. Επειδή το πρώτο μου ερώτημα ήταν ακριβώς αυτό, Παναγιώτη, για το νοσηλευτικό προσωπικό, μαθαίνω ότι έγιναν όλα προβλεπόμενα. Όλα προβλεπόμενα. Από την αρχή δηλαδή θεωρήθηκε ύποπτο κρούσμα. Έτσι είναι η πληροφορία. Από την αρχή, ναι, θεωρήθηκε ύποπτο κρούσμα. Προφανώς επειδή είχε τα συμπτώματα του κορονοϊού και ξέρεις πλέον οι γιατροί προσέχουν λίγο παραπάνω ενδεχομένως στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και η είδηση από την Φλόρινα σήμερα το πρωί. Η μόνη περιφερειακή ενότητα που δεν έχει κρούσματα είναι τα Γρεβενά. Ορίστε. Μόνο τα Γρεβενά δεν έχουν κρούσματα και μακάρι να μην έχουν έτσι. Ναι, η μόνη περιφερειακή ενότητα αυτή τη στιγμή που δεν έχει κρούσματα. Και να πω, επειδή είπες για την περιοχή εκεί στην Ξάνθη, Δήμος Εχινού λέγεται. Δήμος Μίκης. Μίκης ή Μίκης. Δήμος Μίκης και κοινότητα Εχινού. Τοπική κοινότητα. Εχινού, Εχινού. Ναι, τώρα συγγνώμη που... Εχινού, συγγνώμη τώρα που διακόπτω αυτή τη ροή, αλλά ήρθε μόλις η είδηση για 683 νεκρούς στην Ιταλία σήμερα, το τελευταίο 24ωρο. Είναι και αυτό μια είδηση που παρακολουθούμε. Και δυστυχώς ένα φαινόμενο. Εντάξει, τώρα καθόμαστε, λέμε, είναι λίγο αισιόδοξο. Λέμε τώρα, δηλαδή, πέθανε 683 άνθρωποι. Καλά κάνεις και το λες, είδες, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι όμως, πώς είπες, 683. Είναι 60 λιγότερο από χθες. Εντάξει, είναι 60 λιγότερο από χθες. Ναι, παίζει λίγο ο αριθμός και δυστυχώς η Ισπανία έχει γίνει η Νέα Ιταλία. Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Να πω λοιπόν ότι σήμερα είδαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα ένα δελτίο τύπου από τον κύριο Κασαπίδη, ο οποίος ουσιαστικά ενημερώνει για μια επικοινωνία του με τον κύριο Κικίλια και χρησιμοποιείται εκφράσεις τις οποίες θεωρητικά είπε στον κύριο Κικίλια, από ό,τι μας ενημερώνει, για μέτρα που πρέπει να είναι ακόμα πιο ειδικά για την Καστοριά, πέραν από αυτών που έχουν αποφασιστεί για όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα η τελευταία του φράση, την οποία μετέφερε στον κύριο Κικίλια και τη γράφει στο δελτίο τύπου ο κύριος Κασαπίδης, είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν πράγματα. Ίσως λέω, ίσως γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, να είναι αυτό η απαρχή κάποιων άλλων εξελίξεων στην Καστοριά. Και δεν λέω καραντίνα εγώ αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι πολύ βαριά για μια ολόκληρη περιοχή. Αλλά δεν ξέρω ενδεχομένως αν πάρθουν αυξημένα μέτρα στην Καστοριά. Γιατί καθημερινώς πολλοί φορείς από εκεί επικοινωνούν με την Αθήνα και με οποιουσδήποτε άλλους φορείς και ζητούν πολύ δυνατά μέτρα για την Καστοριά, φοβούμενοι ίσως να φουσκώσει το ποτάμι όπως μου μετέφεραν κάποιοι σήμερα. Φοβούνται ότι η Καστοριά μπορεί να γίνει, λένε πολλοί ότι μπορεί να γίνει μια λομβαρδία της περιοχής, το απευχόμαστε, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, απλά ακούγεται και λέγεται. Δεν θέλω να χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικούς όρους και έτσι να φοβίζουμε, να τρομοκρατούμε. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα προλάβουμε. Ζήση, πάντως, να σου πω κάτι. Πλέον το να τεθεί σε καραντίνα Καστοριά μικρή σημασία έχει. Γιατί με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Δεν κινείται κανείς από την Καστοριά πλέον στην Κοζάνη, εκτός αν έχει εργασία, έτσι, και το αντίθετο. Μόνο αν υπάρχει εργασία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό βεβαίως, αλλά κακά τα ψέματα, εντάξει, ίσως αυτό
Αυτό θα πρέπει να γίνει νωρίτερα, αλλά οι αρμόδιοι δεν είμαστε εμείς. Ένα βασικό της όλης περίπτωσης με τις εξελίξεις στην Καστοριά είναι ότι μπαίνουν κρούσματα τα οποία δεν προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή. Διασπορά. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια διασπορά και αυτό είναι που φοβούνται πάρα πολύ στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και είπαμε τι φοβούνται. Το λένε αρκετοί, το λένε βουλευτές, το λέει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σαββόπουλος, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης εκεί στην Καστοριά και πρέπει να το πούμε αυτό. Και βεβαίως έχουν κρούσει όλοι τον κόδωνα του κινδύνου για να μην γίνει αυτό που είπαμε πολύ νωρίς. Απλά το να υπάρχουν 33 επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπως διαβάζω στα τοπικά site της Καστοριάς, τα κρούσματα, να εξηγήσουμε στον κόσμο, μπαίνουν στη επίσημη λίστα το ΕΔΗ μια μέρα αργότερα ίσως. Τα επίσημα, ναι. Είναι τρομερά ανησυχητικό. Σε ποσοστό, μάλιστα, είναι τρομερά ανησυχητικό. Έτσι. Και βεβαίως, εδώ το ανησυχητικό είναι ότι δεν για μια ηλικία και πάνω. Λέμε για πολλές ηλικίες, δυστυχώς. Και σήμερα το πρωί, στο νοσοκομείο της Καστοριάς, 3 από τα κρούσματα ηλικιών που δεν είναι αυτές οι ηλικίες που λέμε ηλικιωμένοι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Καλό θα είναι πάντως πλέον ίσως να το δει το θέμα η πολιτεία ακόμη περισσότερο, με περισσότερους γιατρούς εκεί. Υπάρχει πάντα ζήτηση, να το πούμε, ο κίνδυνος να καταρρεύσει το νοσοκομείο. Αν εμφανιστούν 1, 2, 3 περιστατικά ακόμη, στα οποία έχουν εκτεθεί γιατροί και νοσηλευτές και προσωπικό που θα πρέπει να μπει σε καραντίνα, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Και χθες η ΠΟΕΔΗ να έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Για το νοσοκομείο της Καστοριάς. Ακριβώς, έχουμε ανακοίνωση και από την ΠΟΕΔΗΝ, από το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι το μόνιμο θέμα στην Καστοριά. Τι θα γίνει με το νοσοκομείο, θα αντέξει, θα μπορέσει ενδεχομένως να εξυπηρετήσει και άλλα περιστατικά, γιατί η καθημερινότητα είναι η καθημερινότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται αν θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή για να τους παρασταθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Καστοριά και μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα από την πολιτεία. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο μπορεί πλέον να προληφθεί ό,τι μπορεί να προληφθεί. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση. Καλά να είμαστε όλοι να την κάνουμε όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί την ώρα αυτή δεν είναι, νομίζω, ώρα για να επιρρύπτουν νυν και πρώην, όποιοι και αν είναι αυτοί, να επιρρύπτουν ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι καλώς κακώς είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, κατά τόπους, σε δήμους, περιφέρειες, αντιπεριφέρειες, ιατρικούς συλλόγους, νοσοκομεία. Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα για να επιρρύπτουμε ευθύνες και δεν είναι η ώρα για μικροκομματική και μικροπολιτική εκμετάλλευση. Εδώ να βάλω και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε κάποιες ανακοινώσεις τους βλέπω να βγαίνουν και να λένε τι καλός που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπράβο του κτλ. Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά αυτή την ώρα δεν χρειάζονται τέτοιες φράσεις, νομίζω. Έτσι. Άποψή μου. Ναι, Παναγιώτη, και επειδή το λέμε εμείς πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται πολιτική αντιπαράθεση, δεν σημαίνει από την αντιπολίτευση μόνο. Σημαίνει ακριβώς και από τη συμπολίτευση. Ακριβώς. Τα χειροκροτήματα αυτή τη στιγμή και η αποθεώς, δεν είμαστε στα μπαλκόνια των προεκλογικών εκστρατιών. Είμαστε σε μία μάχη και θέλει σοβαρότητα και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Όπως ζητάμε να μην γίνεται ομοία αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και χωρίς ουσία, να και εξυπηρέτηση κομματικών ή κυβερνητικών, αν θέλεις, εξαγγελιών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει από κάποιους. Εντάξει, προφανώς θα πρέπει λίγο να το μαζέψουμε, γιατί η μάχη τώρα ξεκινά. Έτσι. Έτσι. Τώρα ξεκινά. Τώρα ξεκινά και δεν ξέρουμε την έκβασή της. Έτσι. Ζήσει καλή συνέχεια, περισσότερα αύριο. Έτσι. Και μακάρι του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, όλη η Δυτική Μακεδονία καλά, να δείχνουμε παρελάσεις. Έτσι. Και να γιορτάζουμε την επέτειο όπως αρμόζει αυτό. Όπως αρμόζει. Καλή συνέχεια, Ζήση. Εμείς να δούμε το επίμαχο βίντεο, όπως συζητήθηκε και με τον Ζήση, μετά και από την κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας, για τα όσα είπε και ο Γιώργος Κασαπής, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα σε πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ, για τους τρόπους και τα αίτια διασποράς του κορονοϊού στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Έτσι.
Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Φιλιππίδη, χρόνια πολλά, κύριε Αντωνοπούλου, σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ορθοδόξους. Να είστε... Καλά. Τι απαντάτε τώρα οι υπηρεσίες στις οικογένειες, στον περίγυρο όλων αυτών των ανθρώπων που δικαίως αγωνιούν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν αποδεικνύει ότι έχουν ταξιδέψει. Ή οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί. Τι γίνεται σε αυτά τα χωριουδάκια? Κοιτάξτε, τα θέματα στη Δυτική Μακεδονία που μας απασχολούν έντονα κυρίως είναι το νοσοκομείο της Καστοριάς και τα δύο χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που είναι σε καραντίνα. Ως προς το νοσοκομείο της Καστοριάς, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και με την τρίτη υγειονομική περιφέρεια, το διοικητή, αλλά και με τον ΕΟΔΗ και υποστηρίζουμε και συνδράμουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται από τους καθήλυνα αρμόδιους επιστήμονες και αρχές. Κύριε Κασαπίδη, εκεί... πραγματικά έχει παρατηρηθεί ότι στην Καστοριά έχουμε αρκετά κρούσματα. Έχουμε 12 γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Καστοριάς οι οποίοι έχουν νοσήσει. 12 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και 4 νεκρούς μαζί με το νεότερο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, την μητέρα αυτή των τριών παιδιών που κατέληξε. Ναι, είναι 2 οι θανόντες συνάνθρωποι μας στην Καστοριά και 2 στα χωριά της Κοζάνης. Δεν πρέπει να πάρθουν έξτρα μέτρα, λοιπόν, στην Καστοριά. Ή να δώσετε απαντήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί από την ιχνηλάτηση. Κοιτάξτε, όπως φαίνεται από τις έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς, από τις υπηρεσίες μας, φαίνεται, σε συνεργασία με τους γιατρούς του νοσοκομείου, φαίνεται ότι ο ιός ξέφυγε από το νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί δυστυχώς ο πρώτος θανόν στην πατρίδα μας, ο 53χρονος συμπτωπίτης μας, μακαρίτης κύριος Γιάτας, που ήταν και παρασκευαστής εκεί στο νοσοκομείο, χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος, δούλευε για 2-3 ημέρες και κατόπιν διαπιστώθηκε ότι ήταν φορέας του ιού. Έκτοτε, από εκεί φαίνεται ότι έχει εξαπλωθεί το μόλισμα και στο νοσοκομείο. Όπως είπατε πολύ σωστά, 12 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με θετικό πρόσημο στον ιό. Αλλά και συνολικά σε όλο το νομό άλλοι 14 συνάνθρωποι μας έχουν μολυνθεί. Το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει εμείς στην Καστοριά από το Κοινωνία Ώρα Μέγα μας λέει ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου φοβάται να πάει στο νοσοκομείο. Έχουμε δηλαδή πληροφορίες από ηλικιωμένη γυναίκα που έσπασε το πόδι της και δεν πάει στο νοσοκομείο γιατί φοβάται μην κολλήσει. Επίσης, η γυναίκα που έφυγε από τη ζωή, αυτή η μητέρα των τριών παιδιών, είχε 4 μέρες πυρετό και δεν είχε πάει στο νοσοκομείο. Και κατέληξε, από ό,τι μάθαμε, όταν έφτασε πια στο σημείο να μην μπορεί να αναπνέει, πήρε τηλέφωνο τον ΕΟΔΗ και κατέληξε στο ασθενοφόρο. Ενώ ξέρουμε παράλληλα ότι γίνονται απολυμάνσεις στο νοσοκομείο. Δηλαδή, έχει προκύψει και ένας φόβος στον κόσμο. Όλα τα μέτρα έχουν πάρθει από την πρώτη μέρα και με ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου και με τη συνδρομή και τη δικιά μας. Ήδη από σήμερα, από χθες, διανέμουμε και το υγειονομικό υλικό που μπορούμε και προσφέρουμε εμείς ως περιφέρεια και στην Καστοριά και σε όλα τα νοσοκομεία μας. Ωστόσο, αυτό που πράγματι λέτε ότι υπάρχει φόβος στον κόσμο είναι γεγονός, γιατί όπως σας είπα έχει διαπιστωθεί ότι εκεί υπάρχει ένα μόλισμα που ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους καταρχήν αλλά και όλους τους πολίτες. Όμως η τρίτη υγειονομική περιφέρεια ενισχύει με όλες τις δυνάμεις που μπορεί, με προσωπικό το νοσοκομείο. Μάλιστα. Είμαι σε καθημερινή επαφή με τον κύριο Μπογιατζίδη και ό,τι αίτημα έχει ζητηθεί από τη διοίκηση. Και εμείς θα το παρακολουθούμε στενά, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε. Θα το παρακολουθούμε, αλλά για την άτυχη γυναίκα, τη μητέρα των τριών παιδιών, οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυρία έχει απευθυνθεί σε γιατρό και της έδωσε οδηγίες ο ΕΟΔΗ να μείνει στο σπίτι γιατί δεν είχε εκδηλώσει έντονα συμπτώματα. Είχε το καμηλό πυρετό και παρέμεινε στο σπίτι. Και δεν ξέρω από εκεί και πέρα εάν επιδεινώνονταν σταδιακά
η υγεία της και στο τέλος την Παρασκευή όπως πληροφορήθηκα. Χρειάζονται απαντήσεις, κύριε Κασαπίδη, περαιτέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η σημερινή ενημέρωση για τους τρόπους μετακινήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών αλλά και για το τι θα γίνει με τα δέσποτα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή, φαντάζομαι όμως και ιδιαίτερη, γιατί και γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο, αλλά γράφουμε και τη δική μας ιστορία ως κοινωνία. Δίνουμε τη δική μας μάχη, άλλοι στην πρώτη γραμμή και άλλοι περισσότεροι από εμάς από το σπίτι τους, σεβόμενοι τον περιορισμό της κυκλοφορίας πολιτών που βρίσκεται σε ισχύ. Μέτρο σχετικά για το οποίο θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με τους φίλους μας, οι οποίοι φροντίζουν ζώα, είτε εντός του Δήμου τους, είτε εκτός αυτού. Για την περίπτωση λοιπόν που κάποιος φροντίζει ζώα εκτός του Δήμου μόνιμης κατοικίας του, θα πρέπει να δικτυωθεί και να απευθυνθεί σε φιλοζωικές οργανώσεις ή και μεμονωμένα άτομα, μόνιμους κατοίκους του Δήμου, που βρίσκονται τα ζώα, για να αναλάβουν εκείνοι τη σύντησή τους μέχρι την άρση του περιορισμού κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι μας ότι απαιτείται να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας στο ελάχιστο και κυρίως να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις σε άλλες περιοχές προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Άρα, στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ταΐσματος των αδέσποτων εκτός Δήμου κατοικίας μας, απαιτείται αυτοοργάνωση και συνεννόηση με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους Δήμους της περιοχής που είναι τα ζώα. Τώρα, για τους συμπολίτες μας που φροντίζουν αδέσποτα στο Δήμο τους, στην περιοχή τους. Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της, Δήμαρχο Τρικαίων, κύριο Παπαστεργίου, και μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει από τους Δήμους και μέσω του site της ΚΕΔΕ η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης μετακίνησης κατά το πρότυπο της βεβαίωσης εργοδότη τύπου Α για εκείνους που έχουν αναλάβει σύντηση αδέσποτων ζώων. Υπεύθυνο γραφείο για την πιστοποίησή της θα είναι το αρμόδιο για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων γραφείο κάθε Δήμου. Για την έκδοση της βεβαίωσης θα απαιτείται αναφορά του σημείου στο οποίο βρίσκονται τα ζώα, οι ημέρες και η ώρα ταΐσματος, η διάρκεια του οποίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στη βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης, η περίπτωση Β1, περί επισκέψου σε γιατρό, ισχύει βεβαίως και για την επίσκεψη σε κτηνίατρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τους επαναπαραστέντες συμπολίτες μας από την Ισπανία. Κάποιοι πολύ λίγο ευτυχώς χτες διαμαρτυρήθηκαν για δίθεν έλλειψη ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους από τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ. Πρώτα οι νοσούντες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί σε πρώτο χρόνο και πριν τη χθεσινή μου ανακοίνωση, και τη συνεχεία όσοι βγήκαν αρνητικοί στο τεστ, διαδικασία που βεβαίως απαιτεί κάποιο χρόνο, δεδομένου τον αριθμό των επαναπαραστέντων, σας θυμίζω 263 συμπολίτες μας. Όλοι οι επιβάτες που ήταν αρνητικοί, επίσης ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο και χθες το βράδυ αποχώρησαν ήδη 30 άτομα, συνοδευόμενα από έναν από τους οικείους τους και αφού φυσικά επικαιροποίησαν τη δήλωση που αναφέρουν τον τόπο που θα παραμείνουν κατά τις υπόλοιπες 12 μέρες απομόνωσής τους, τόπος που θα ελεγχθεί και από τις αρμόδιες αρχές. Ας δούμε τώρα το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου για τη σημερινή εθνική επέτειο. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, 25 Μαρτίου είναι μέρα ανεξίτηλα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Με την Επανάσταση του 1821 ενάντια στον Οθωμανικό Δεσποτισμό, ο λαός μας διεκδίκησε και κέρδισε οριστικά το δικαίωμα να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. Ο αγώνας του 21 και οι θυσίες των προγόνων μας άνοιξαν το δρόμο για ένα σύγχρονο κράτος που σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης και είναι εγγυητής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η φετινή επέτειος βρίσκει τη χώρα μας αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη απειλή που έχει αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά μας, την πανδημία του κορονοϊού. Αναπόφευκτα δεν θα γίνουν οι καθιερωμένες παρελάσεις. Παρελάβουν όμως μπροστά μας και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι οι ήρωες της όλο και πιο δύσκολης καθημερινότητας που βιώνει η χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις που προστατεύουν τα σύνορά μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Τα σώματα ασφαλείας που επαγρυπνούν. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού. Οι εργαζόμενοι που καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες.
όσοι ανώνυμα προσφέρουν, χωρίς να προσδοκούν όφελος ή αναγνώριση. Με γεμίζει ελπίδα η επιστημονική επάρκεια, το ήθος, η αποτελεσματικότητα και η πειθό του επικεφαλής των αρμόδιων επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας. Με γεμίζει επίσης ελπίδα το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα συνεννοούνται και ομονοούν για την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού. Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, η ομοψυχία του πολιτικού κόσμου εμπνέει και καθοδηγεί τους πολίτες. Η 25η Μαρτίου μας διδάσκει ότι για να πετύχει μια εθνική προσπάθεια, το εμείς πρέπει να μπει πριν από το εγώ. Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη. Και όπως τότε, έτσι και σήμερα, για να θωρακίσουμε το εμείς και να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια, καλούμαστε να παραμερίσουμε το εγώ. Να θυσιάσουμε προσωρινά ατομικές μας ελευθερίες για να προασπίσουμε το υπέρτατο συλλογικό αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα νέα αυστηρά μέτρα που ισχύουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και τα περιθώρια περιορισμού των ατομικών ελευθεριών ορίζονται στο Σύνταγμα και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι σίγουρη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών καταλαβαίνει την αναγκαιότητα των μέτρων και θα τα τηρήσει σχολαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι, αφού αποτελούν το μόνο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόβος, τόσο για τις ζωές και την υγεία μας, όσο και για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Δεν θα τον αφήσουμε να μας κυριεύσει. Μένοντας σπίτι, προφυλάσσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και άλλους. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρήσουμε αποθέματα συνοχής και αλληλεγγύης. Το μακριά ο ένας από τον άλλον, να μην μετατραπεί σε παραμέληση η άγνοια των συμπολιτών μας. Ας βοηθήσουμε ιδίως τους ηλικιωμένους και τους ανήμπορους. Τους το χρωστάμε. Η κρίση θα περάσει. Και από την πρώτη στιγμή της επόμενης μέρας, όλοι θα συνδράμουμε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Σχέδιο που θα κινητοποιήσει το πολιτικό σύστημα, την κοινωνία των πολιτών και τις παραγωγικές δυνάμεις του ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων. Θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και θα έχει ως αποστολή την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επαναφορά του τόπου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, την ανόρθωση του ηθικού, την απάλυση των πληγών, τη μείωση των ανισοτήτων. Η πανδημία που ζούμε ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά όρια και συμπαρασύρει κράτη και κοινωνίες σε μεγάλες αλλαγές. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι προκλήσεις που απειλούν όλους μας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά σε διεθνές επίπεδο, κοινωνικό, πολιτικό και επιστημονικό. Μας δίνεται η ευκαιρία να ξανασκεφτούμε όλοι την πατρίδα, τη σχέση μας με το συλλογικό, τις ευθύνες και τις δυνατότητές μας ως ισότιμα μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Σήμερα, οι Έλληνες δίνουμε ακόμα μια ιστορική μάχη. Δεν είμαστε όμως μόνοι. Είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε και ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Σειρά έχει το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η Εθνική Επέτειος βρίσκει φέτος τη χώρα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν τη γιορτάζουμε σε δρόμους και πλατείες, αλλά την τιμούμε από το σπίτι μας. Με τις σημαίες μας να κυματίζουν ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των προγόνων μας για ελευθερία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός τώρα είναι η πανδημία. Απέναντί της θα παρελάσουν σήμερα η ισχύς και η ενότητά μας. Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται ο πατριωτισμός της ευθύνης. Και εκεί δοκιμάζεται στην πράξη και όχι στα λόγια η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι τούτη τη μάχη. Η φροντίδα της πολιτείας απευθύνεται στον κάθε πολίτη. Και αυτός με τη σειρά του αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο προσφοράς. Αυτή είναι η άλλη όψη της δύναμής μας στον πόλεμο εναντίον της κοινής απειλής. Κανείς μόνος. Αλλά όλοι από την ίδια θέση, στην πρώτη γραμμή. Πριν από 200 χρόνια οι Έλληνες διεκδίκησαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι και από υπήκοοι πολίτες. Συγκρότησαν έθνος και ίδρυσαν κράτος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτές τις μεγάλες αξίες καλούμαστε να δικαιώσουμε στις μέρες μας
με ένα νέο περιεχόμενο. Αυτό της αμοιβαίας ευθύνης. Γιατί μόνο οι ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Και κανένα κοινωνικό οικοδόμημα δεν στέκει χωρίς το θεμέλιο της υγείας. Και κανείς πολίτης δεν θα είναι καλά, αν και γύρω του δεν είναι καλά. Αυτή τη μεγάλη μέρα, λοιπόν, μετουσιώνουμε την εθνική μνήμη σε ευθύνη για το παρόν. Με πειθαρχία στεκόμαστε δίπλα στην πολιτεία. Όπως και αυτή μάχεται δίπλα μας. Γιατί την ίδια αρετή και τόλμη που ήθελε η ελευθερία τότε, απαιτεί και ο αγώνας σήμερα. Όσο πιο γρήγορα κερδίζονται οι μικρές και μεγάλες αναμετρήσεις με τον κορονοϊό, τόσο ταχύτερα θα κερδιθεί και ο πόλεμος. Απώλειες έχουμε και θα έχουμε. Και η οικονομία μας θα υποφέρει. Αλλά χρέος μας είναι να περιορίσουμε τον πόνο στο ελάχιστο και να επιμερίσουμε το κόστος της προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα με τρόπο δίκαιο. Συμπατριώτες μου παντού στη χώρα, οι οπλαρχηγοί και οι υπερπολιτές του καιρού μας είναι οι γιατροί και νοσηλευτές. Ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες. Οφείλουμε να τους εξοπλίσουμε με τα πολεμοφόδια που σώζουν ζωές και να τους δώσουμε δύναμη και φρόνημα, πειθαρχώντας τις συστάσεις τους. Δεν κυκλοφορούμε, μένουμε σπίτι. Έτσι τιμούμε φέτος την εθνική επέτειο. Το 1821 οι πρόγονοί μας ενώθηκαν, ξεσηκώθηκαν και απελευθέρωσαν την πατρίδα. Και οι επόμενες γενιές την ξανάχτισαν και τη μεγάλωσαν. Σήμερα τα παιδιά της αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα. Στα σύνορα, στα νοσοκομεία, στην καθημερινότητα. Σε αυτούς τους συμπολίτες μας της πρώτης γραμμής, απευθυνόμαστε με τα λόγια του εθνικού μας ποιητή. Η δύναμή σου πέλαγο, η θέλησή μου βράχος. Η διεθνή συγκυρία, ωστόσο, απλώνει τα μηνύματα της ελληνικής επανάστασης και πέρα από τα σύνορα. Και αν τότε το κύμα του φιλελληνισμού υπήρξε πανευρωπαϊκό, σήμερα επιστρέφει ως το ζητούμενο μιας νέας Ευρώπης. Αυτής που δεν θα περιοριστεί στην κοινή υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης, αλλά κυρίως θα στηρίξει την οικονομική αναγέννηση μετά από αυτήν. Ποτέ η σημασία της Ενωμένης Ευρώπης δεν ήταν μεγαλύτερη. Και ήρθε η ώρα να την αξιοποιήσει προς όφελος όλων των πολιτών της. Συμπατριώτες μου, ένας είναι τώρα ο δικός μας αγώνας. Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει όμως νικητές και πιο ώριμους. Χαλιβδομένους όσο ποτέ, για να ξαναπάμε την πατρίδα μπροστά. Η δοκιμασία που βιώνουμε απελευθερώνει ήδη δυνάμεις του λαού μας που βρίσκονταν σε λίθαργο. Μέσα στην κρίση, οι δομές μας εξυγχρονίζονται. Τεχνολογία ταξιδεύει παντού, αλλάζοντας τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Ο εθελοντισμός ριζώνει. Εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε πλέον πιο ομαδικά και πειθαρχημένα. Και χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στο κράτος, που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Όλα αυτά θα είναι τα όπλα μας για την επόμενη μέρα. Τα πολύτιμα εργαλεία με τα οποία θα ξαναχτίσουμε ό,τι και αν χάθηκε. Και του χρόνου, όταν αυτή η περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορτάσουμε υπερήφανοι τους δύο αιώνες ελευθερίας μας. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Δύο στρατονόμοι τραγούδησαν τον εθνικό μας ύμνο σήμερα, κάνοντας ταυτόχρονα την έπαρση της ελληνικής σημαίας στην άδεια από κόσμο. Φυσικά, κεντρική πλατεία της Κοζάνης, ανήμερα της 25ης Μαρτίου του 2020. Μια επετείου που θα θυμόμαστε για πάντα. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο και ελευθερία. Και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο και ελευθερία. Εμβατήρια και εθνικός ύμνος από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ακούστηκαν για την ημέρα της Εθνικής Επετείου. Thank you.
εθνικός μας ύμνος ακούστηκε από τον γνωστό τρομπετίστα στο Κοζανίτικο Τακίμι, Δημήτρη Γκυθώνα, ο οποίος βγήκε στο μπαλκόνι του και με τον όμορφο αυτό τρόπο που απέσπασε πολλά χειροκροτήματα, τίμησε την εθνική μας επέτειο. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ας μου επιτραπεί μαζί με την Άννα να παίξουμε κι εμείς, μέρα που είναι, τον εθνικό ύμνο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά! Χρόνια σας πολλά! Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους! Έπαρση σημαία στα σπίτια και στις γειτονιές με τον εθνικό ύμνο να παιανίζει από τα μεγάφωνα, είχαμε στη Σιάτιστρα με τους κατοίκους και τους φορείς να τιμούν την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το μήνυμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης. Το λυκόφως της 200ετηρίδας από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 βρίσκει την πατρίδα μας στις συμπληγάδες δύο ασύμετρων απειλών. Μίας εθνικής, γνωστής και διαχρονικής, που σήμερα χρησιμοποιεί ως πολιορκητικό κρυό των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας την ανθρώπινη δυστυχία, και μίας παγκόσμιας, αδιάγνωστης και νεαρής νόσου που παραβιάζει με αχαλήνωτη ορμή σύνορα και γονατίζει ανθρώπινους και κρατικούς οργανισμούς, αφήνοντας πίσω της πένθυμο αποτύπωμα. Δυστυχώς, η υγειονομική κρίση δεν θα μας επιτρέψει φέτος να αποδώσουμε τις δέουσες τιμές στους υπερασπιστές των εθνικών ιδανικών, στις προβλεπόμενες επαιτειακές εκδηλώσεις που μας γεμίζουν υπερηφάνεια και πατριωτική ενσυναίσθηση. Συνάμα, για τον ίδιο λόγο, η άλλη ομότιμη γιορτή του ελληνισμού, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δεν θα εορταστεί με τη συνήθη πάνδημη συμμετοχή των πιστών στις εκκλησιές μας τούτη τη μέρα. Το γεγονός όμως ότι μένουμε σπίτι, αποδεχόμενοι συνειδητά την ατομική και κοινωνική ευθύνη μας, δεν μειώνει σε τίποτα την πίστη μας στις αξίες που κράτησαν όρθιο το έθνος ακόμα και σε πιο χαλεπούς καιρούς. Το αντίθετο μάλιστα. Η στάση μας αυτή αποτελεί απόδειξη συνοχής και αλληλεγγύης.
Μια πράξη σύγχρονου πατριωτισμού, με ήρωες αυτούς που υπερασπίζονται την υγεία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας, όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι ώστε να βγούμε γρήγορα νικητές και από αυτή τη μάχη και να γιορτάσουμε πάλι με τον τρόπο που ξέρουμε αυτά που μας ενώνουν. Σε κλίμα συγκίνησης ήταν το μήνυμα του Μητροπολίτη Δαβίδ στη Θεία Λειτουργία της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στον εορτασμό φυσικά της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Σημέρωσε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη μέρα του Ευαγγελισμού. Μέρα ξεχωριστή για μας τους Ορθοδόξους αλλά και τους Έλληνες. Μέρα που αναφέρεται στην πίστη μας αλλά και στο γένος μας. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έφερε το χαρμόσυμο μήνυμα στην Παναγία μας για τον ερχομό του Χριστού στη γη με την ενανθρώπισή του, αλλά και η ημέρα κατά την οποία το γένος των Ελλήνων άρχισε επίσημα την επανάσταση για την ελευθερία του. Φέτος όμως η γιορτή του Ευαγγελισμού είναι ιδιαίτερη για όλους μας. Οι ναοί είναι άδειοι από πιστούς. Η Θεία Λειτουργία από σύναξη πιστών είναι προσωπική προσευχή κατοίκων. Οι καμπάνες σιγούν. Οι δοξολογίες δεν θα προσφερθούν. Και η τιμή στους προγόνους μας δεν θα είναι ούτε με κατάθεση στεφανιών και παρελάσεις, αλλά με αναστεναγμούς και στενάχωρες ενθυμίσεις. Όμως, μπορούμε ο καθένας μας και το χρέος προς τους προγόνους να εκφράσουμε με τον απλό τρόπο να βάλουμε όλοι μας την ελληνική σημαία στα μπαλκόνια μας, αλλά και την αγάπη μας προς την Παναγία να φανερώσουμε ανάγοντας το κερί της προσευχής και προσφέροντας το θυμίαμα του σεβασμού και της ευλάβειάς μας στο σπίτι. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είπε στην Παναγία το σωτήριο χαιρετισμό: «Χαίρεται χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Σε μας σήμερα λέει: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφούγου, ώστε με πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, να ξεπεράσουμε και αυτήν τη δοκιμασία και σύντομα να ζήσουμε για την ωφέλεια των ψυχών μας και το καλό της σωματικής υγείας μας, την κάθε είδους πολυπόθετη και σωτήρια ελευθερία μας. Χρόνια πολλά, καλά, ευλογημένα, γεμάτα υγεία ψυχής και σώματος, αγαπητοί μου αδελφοί, και η Παναγία βοήθειά μας. Κύριε ο Θεός ημών, που τα σύμπαντα του Σοκράτη συνέχουν και τη Θεία Σου και Παστελή μου λύκη βρονών, ο εκάστο έθνη τα συνδύας οροθεσίας θέμενος στο δεύσε βέσιμον έθνος εξαιρέτως ευεργετή σας, την επίγνωση της της αληθείας αυτού χαρισάμενος και προς το φως της αληθούς ημών θρησκείας καθοδηγή σας, εξαρτούνται μεγάλους της Εκκλησίας Πατέρας ή δασκάλους αναδείξας και ελεύθερο μεν αυτόν επί αιώνα διατηρή σας, τη Θεία Σου χάρη την δουλωθέντε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον αύτης βίωνα αυτό εξαναστή σας. Αυτός Πανάγιε Δέσποτα πρόσδεξε, τα σε ευχαριστηρίους ημών δεήσεις επί τη απελευθερώσει και την παλιγενεσία αυτού και τα σμέν ψυχάς των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευθυδόξος, εν της ιερής ημών αγός υπεσόντων, ή υπό των πολεμίων ανελευθέντων πατέρων και αδερφών ημών, μετά των απαιώνων σε ευαρεστησάντων ανάπαυσων. Ημάς δε πάντας αξίων της ελευθερίας ανάδειξων, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, και εις παν αγαθών και σύ ευάρεστον καθοδήγησον. Τους πιστούς άρχοντας ημών, εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, και λάλησον αγαθά εν της καρδίας αυτών υπέρ της Εκκλησίας σου,
και παντός του λαού σου. Σιγαρή, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Άκρο χειμωνιάτικο θα είναι αύριο το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Τις ενδιαφέρουσες προβλέψεις θα ακούσουμε από τον Χρήστο Μαργαρίτη. Ασθενείς βροχοπτώσεις ή και χιονοπτώσεις κατά διαστήματα προβλέπει για αύριο 5η 26 Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 1 έως 7, στο όνομα Γρεβενών από 1 έως 7 και στο όνομα Φλόρινας από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σήμερα, 25η Μαρτίου του 2020, είπαμε, μιας επετείου, την οποία δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουμε, Ευαγγελισμός Θεοτόκου άλλωστε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και καλό κουράγιο στις δύσκολες αυτές στιγμές. Καλή σας νύχτα.